Mm-hmm. Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι επιτέλους έχουμε συμφωνία. Ναι. Παρόλο που καθυστέρησε και παρόλο που είχαμε την αποχώρηση της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτό έφερε μεγάλες αναταράξεις, καταφέραμε μετά από ένα το λεγόμενο super τρίλογο, δηλαδή την συζήτηση μεταξύ του το Συμβουλίου Υπουργών, της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου, να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία έχει τα θετικά της, έχει και αρκετά επικίνδυνα σημεία για την ελληνική γεωργία. Είναι περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική. Δηλαδή, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα του ανθρώπου, να μιλήσουμε απλά για να μας καταλάβουν όλοι. Οι αγρότες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για το περιβάλλον για να πάρουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Οι άμεσες επιδοτήσεις, οι άμεσες ενισχύσεις, αυτές που κάθε χρόνο, εκτός από τον τελευταίο βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια η προκαταβολή δινόταν πριν την 28η Οκτωβρίου και η εκαθάριση δινόταν πριν τα Χριστούγεννα, αυτές θα είναι καταρχήν αρκετά μειωμένες. Mm-hmm. Θα παίρνουν δηλαδή οι αγρότες μας μόνο τη βασική και αυτή προσαρμοσμένη σε μια εξισορρόπηση όπου έπαιρναν πολύ χαμηλά να παίρνουν ακόμα κάτι παραπάνω, όσοι έπαιρναν περισσότερα να δίνουν κάτι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο είναι ότι το πρασίνισμα που έπαιρναν τέλος του χρόνου, πριν τα Χριστούγεννα πάντα, δεν υπάρχει πια. Πάει αυτό. Για να το πάρουν μπαίνει στα οικολογικά σχήματα που λέμε, το οποίο σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουν κάτι για το περιβάλλον. Άρα εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα για την ελληνική γεωργία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φανταστείτε τώρα την κτηνοτροφία στον Πάρνημα ή την ελαιοκομεία στον Ταΐγετο ή τον τρόπο καλλιέργειας στη Μάνη, ας πούμε, ή ακόμα και στο πόδι της Νεάπολης. Δεν είναι οι εντατικές καλλιέργειες της Ολλανδίας ή της, ακόμα αν θέλετε, και της Ισπανίας οι μεγάλες εντατικές καλλιέργειες. Έχουμε άλλα δεδομένα. Έχουμε ένα έντονο ανάγλυφο, το οποίο εκ των πραγμάτων η καλλιέργεια δεν επιβαρύνει πολύ το περιβάλλον. Mm-hmm. Άρα το να κάνουμε περισσότερα για το περιβάλλον σε αυτές τις συνθήκες της λακωνίας, έτσι όπως το ξέρουμε, είναι ένα στοίχημα. Αυτό το στοίχημα τώρα ποιο είναι το πεδίο? Είναι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα διαμορφώσει η χώρα μας. Mm-hmm. Η χώρα δηλαδή τώρα στα πλαίσια της ΚΑΠ, για το πώς θα μοιράσει τόσο τις άμεσες ενισχύσεις, το πρασίνισμα που λέμε, πώς θα διανέμει το εθνικό απόθεμα ή πώς θα δώσει το δεύτερο πυλώνα που ξέραμε μέχρι τώρα, τις ενισχύσεις για επενδύσεις στη γεωργία, πρέπει να φτιάξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο θέλει μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν δεν γίνει σωστά και αν δεν δοθεί στόχευση, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε σαν χώρα αρκετές επιδοτήσεις. Η ΚΑΠ είναι, αν μου επιτρέπετε με μία έκφραση, αρκετά γραφειοκρατική. Ναι. Για να μην μπλέξουμε λοιπόν στη γραφειοκρατία τον Έλληνα αγρότη, τον Λάκωνα παραγωγό, θα πρέπει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα να είναι απλό, κατανοητό και κυρίως προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες. Υπάρχει ευελιξία για κάτι τέτοιο ή είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συγκεκριμένοι, επομένως θα βαδίσουμε προς ένα συγκεκριμένο δρόμο? Σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Σε κάποια σημεία δίνεται μεγάλη ευελιξία. Το πλαίσιο είναι πιο στενό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε ένα κάδρο, έτσι. Μπορούμε να κινηθούμε από τη μία πλευρά του κάδρου μέχρι την άλλη. Στις αποχρώσεις από τη μία μέχρι την άλλη. Όπου αυτό είναι στενό, τα περιθώρια είναι μικρά. Γενικώς, όλο το κάδρο εδώ πρέπει να προσαρμόσουμε τα δεδομένα μας. Δηλαδή, ποιο είναι το ισχυρό πλεονέκτημα? Ότι έχουμε πολλά διαφορετικά προϊόντα που οφείλονται ακριβώς ότι η χώρα έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Δείτε, μέσα στη Λακωνία έχουμε τρία ΠΟΠ ελαιόλαδα. Έχουμε το ΠΟΠ της Πετρίνας, το ΠΟΠ των Κοροϊκαιών και το ΠΟΠ του Φοινικίου. Έχουμε όλο το λάδι της Λακωνίας να είναι προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Έχουμε τη ΦΕΤΑ, που είναι βέβαια πανελλαδικό. Έχουμε, αν στοχεύσουμε τα στρατηγικά μας σχέδια πάνω σε αυτά μας τα προϊόντα, βγούμε κερδισμένοι. Μάλιστα. Αν κινηθούμε από την άλλη πλευρά του πλαισίου και ακολουθήσουμε το γραφειοκρατικό πνεύμα
της ΚΑΠ, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει μια γνώση αντικότητας της χειρουργίας. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε πόσο η σημερινή ηγεσία έχει γνώση, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται το τι γίνεται στην ελληνική γεωργία. Αυτό εδώ είναι μια άλλη ώρα συζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι και το μεγάλο στοίχημα είναι και οι νέοι αγρότες. Ένας άνθρωπος που θέλει να μπει στο χώρο και δεν ξέρω με τη νέα ΚΑΠ ποια είναι τα κίνητρα τελικά που λαμβάνει. Ποια γνώση έχετε μέχρι τώρα για αυτό το θέμα? Εγώ δεν θα το έβαζα έτσι, κύριε Βασιλάκο, ακριβώς. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο να μπουν νέοι αγρότες, γιατί προγράμματα νέων αγροτών και κίνητρα, αν θέλετε, αναδιανομής στους νέους αγρότες, είχε και αυτή η ΚΑΠ, έχει και η επόμενη, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Για μένα το ερώτημα είναι πώς θα συγκρατήσεις τον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό στα χωριά του. Δείτε τώρα όλα τα χωριά του, τα ηγέτη, τα παραταηγέτια, ξεκινώντας από το Γιωργίτσι, την Αγόργενη, την Αλευρού και φτάνοντας μέχρι από Ανώλια Παλαιοπαναγιά, Ξηροκάμπη και φτάνοντας στη Μάνη, όλα τα χωριά σιγά σιγά ερημώνει. Να μην πούμε για τους Γοράνιους που πια είναι από ένα ακμάζον χωριό ή την Άρνα, τώρα πια ο πληθυσμός μειώνεται. Αν εξαιρέσουμε τα χωριά του Ταϊγέτου, του Πάρνωνα, συγγνώμη, που κρατάνε ακόμα πληθυσμό λόγω της ελιάς, που τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε καλά και ας ελπίσουμε ότι με κατάλληλες κινήσεις τα επόμενα θα πάνε επίσης, θα ανακτήσουν την αγορά, έχουμε ζήτημα συγκράτησης του πληθυσμού. Όχι πώς θα βάλουμε νέους μόνο, ναι, και αυτό είναι μια παράμετρος, αλλά και πώς θα συγκρατήσουμε τον υφιστάμενο πληθυσμό εκεί. Mm-hmm. Αν δεν βελτιώσουμε το εισόδημά του στα χωριά, στον τόπο παραγωγής, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε πώς θα βάλουμε νέους ανθρώπους που σε λίγο χρόνια θα μας φύγουν πίσω. Mm-hmm. Μάλιστα. Συνολικά πάντως εμείς μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω από τη νέα ΚΑΠ, από αυτή τη συμφωνία. Θεωρώ πως σε αρκετά σημεία θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα παραπάνω. Να προσδιορίσουμε δηλαδή περισσότερο, να προσαρμόσουμε μάλλον τις ανάγκες μας περισσότερο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ένα κομμάτι είναι με το ζήτημα της εξισωτικής ενίσχυσης. Η εξισωτική ενίσχυση μετράει μόνο 50% πλέον στο δεύτερο πυλώνα. Έτσι, εδώ χάσαμε δηλαδή το 50%, δηλαδή χάσαμε για τις επιδοτήσεις στις ορεινές, μειονεκτικές και εξισωτικές, χάσαμε το μισό από το πρόγραμμα. Το υπόλοιπο, αν η χώρα έχει λέξει να το κάνει, θα πρέπει να το κάνει τον ηθικό προϋπολογισμό, να επιβαρύνει το πολιτικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα, τέλος πάντων, στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πάει λίγο καλύτερα. Ας κρατήσουμε όμως, ας μην μιζεριάζουμε, ας κρατήσουμε ότι έχουμε συμφωνία παρά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, και τώρα πια η καυτή πατάτα είναι στα πολιτικών. Εδώ σήμερα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αύριο πολύ πιθανό να είναι μια άλλη πιο προοδευτική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει μια συνένεση σε πολιτικές οι οποίες περνάνε τη διάρκεια της θητείας μιας κυβέρνησης. Δηλαδή το ότι κατά τη δικιά μου θητεία χτίσαμε κάποιες συμμαχίες, τις βρήκε η επόμενη ηγεσία του αγροτικής ανάπτυξης και πολύ σωστά κάποιες από αυτές αξιοποίησε. Mm-hmm. Κάποιες άλλες δεν τις αξιοποίησε, βέβαια και εκεί ήταν ένα ζητούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι σε αυτές, όταν χτίζεται κάτι, να χτίζεται και να έχει συνένεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μια θητεία υπουργού ή μια κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάντως αυτή τη στιγμή που μας ακούνε οι παραγωγοί του νομού Λακωνίας, περιμένουν τα επόμενα βήματα στο τέλος της χρονιάς με το εθνικό σχέδιο. Δηλαδή προς το παρόν είναι κάτι θεωρητικό όλο αυτό. Έτσι. Στην πράξη από το 2022 θα το δούμε λίγο να αναπτύσσεται. Μέχρι να το δούμε να αναπτύσσεται, κύριε Βασιλάκο, υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα είναι η διαβούλευση με την κοινωνία. Δηλαδή το Υπουργείο που είχαμε αναθέσει επί θητείας δικιάς μου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να μας κάνει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να παρουσιαστεί στους παραγωγούς ή δυνατόν μόνο τουλάχιστον κατά περιφέρειες,
να παρουσιαστεί στους παραγωγούς και να πει, παιδιά, αυτά είναι οι κατευθύνσεις. Τι έχετε να πείτε, και να πάρει ουσιαστικά γνώμες. Γιατί κάποια πράγματα που σχεδιάζονται στα γραφεία ή από καθηγητές μπορεί να σχεδιάζονται ωραία θεωρητικά, αλλά στην πράξη να είναι ανεφάρμοστα. Αν δεν ακούσεις την κοινωνία, δεν καταλήγεις σε κάτι που θα είναι ανεφάρμοστο. Και αύριο, όταν θα κληθείς να το εφαρμόσεις, θα λες, δημιούργησε ένα τέρας, που λέει. Μάλιστα. Γνωστή ταινία. Ωραία, άρα πείτε μου. Άρα αυτό που επιμένω και λέω είναι ότι ο διάλογος πρέπει να είναι ουσίας και όχι τύπης. Όχι μια παρουσίαση και να φύγουμε, αλλά ένας διάλογος να ακούσουμε τους πραγματικά. Το υπόκειμενο πάνω σε αυτούς τους οποίους θα εφαρμοστεί. Να ακούσουμε τι έχουν να παρατηρήσουν, τι έχουν να πούν, τι έχουν να βελτιώσουν, τι δεν μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτό, να δούμε τα επόμενα βήματα και είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς προχωράει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, Βασιλάκου, μια παρατήρηση για την προχθεσινή πληρωμή, την εκαθάριση υποτίθεται του μήνα, τέλος του πρώτου εξαμήνου στην πραγματικότητα για τις επιδοτήσεις. Ναι. Από τις επιδοτήσεις που είχαν παρακρατηθεί, όπως είπαμε νωρίτερα, το Δεκέμβρη του 2020 και θα έπρεπε να επιστραφούν στους αγρότες ως κακώς παρακρατηθέντα τότε ή να δοθούν σαν εθνικό απόθεμα, δεν είδαμε να γίνεται αυτό. Είδαμε στον κόσμο που είχαν παρακρατηθεί τα χρήματα να επιστρέφονται από 8 ευρώ από ό,τι μου είπαν μέχρι 200, ενώ είχαν παρακρατηθεί πάρα πολύ περισσότερα, τα υπόλοιπα να μην γυρνάνε πίσω ούτε σαν εθνικό απόθεμα. Και το ερώτημα που μου την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε στη Βουλή είναι πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα που παρακρατήθηκαν το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Εδώ η κυβέρνηση οφείλει να μας δώσει μια απάντηση.